ήρθε η άνοιξη ξανά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, λίκαναν τα δειλινά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι, λιώνει στα βουνά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, άνοιξη ήρθε ξανά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, τώρα γέλα όσο θες. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, ο χειμώνας ήταν χθες. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι, λιώνει στα βουνά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, άνοιξη ήρθε ξανά. Στο κατόφλι της χώρας των παραμυθιών. Υπέροχη μέρα να πάμε για εξερεύνηση, Φιλενάδα Τζέιν! Ναι, αν σ' αρέσουν οι εξερευνήσεις στα κατσάβρακα! Ω, μην είσαι εκτός κλίματος! Κανείς δεν έχει πατήσει πόδι εδώ πέρα! Είμαι σίγουρη πως θα βρούμε κάτι συναρπαστικό! Σαν αυτό εκεί! Γράφει απαγορεύεται είσοδος! Ναι, μα δεν το γράφει για μας, παραδεισένια μου! Αναρωτιέμαι πού να οδηγεί! Μα αν υπάρχει κάτι επικίνδυνο πίσω από αυτή την πόρτα. Ω, σκέψου, Χαραυγή, πριν κάνεις κάτι βιαστικά. Πολύ καλά, θα το σκεφτώ. Ας το καλό! Δεν ρίχνουμε μια ματιά, λέω εγώ! Χαραυγή, σε παρακαλώ, αυτή θα μπορούσε να είναι η χρυσή πόρτα. Πριν πολλά χρόνια, το φρικιαστικότερο τέρας που υπήρχε στον κόσμο τρομοκρατούσε τη μικρή μας κοιλάδα. Γι' αυτό κάποτε ένας καλός μάγος έφτιαξε τη χρυσή πόρτα που έγινε το πέρασμα στη χώρα των παραμυθιών και την έστησε σε κάποια μυστηριώδη και απόκλειμη περιοχή. Μέσα από αυτή την πόρτα λοιπόν κατάφερε να στείλει το απέσιο τέρας στη χώρα των παραμυθιών για πάντα. Όσο δεν περνάει κανείς από εκείνη την πόρτα, το τέρας θα μένει εκεί φυλακισμένο. Γι' αυτό να επιβληθείς την περιέργεια που σε δέρνει, Χαραυγή μου, και να αφήσεις την πόρτα ήσυχη. Και τώρα φεύγω γιατί δεν κάνω ούτε για Κολόμπους ούτε για Μαρκοπόλο. Μα τι ανόητες προλήψεις είναι αυτές! Πολλές καφεντζούδες βλέπει η παραδεισένια Ρευγή! Είναι δυνατόν μια τόσο όμορφη πόρτα να κρύβει πίσω της κάτι τόσο επικίνδυνο? Εν πάση περιπτώσει, η παραδεισένια δεν είπε να μην την ανοίξουμε, είπε για την ακρίβεια να μην τη διαβούμε! Ω, Χαραυγή, μη! Α, ω, τι ερημιά! Τέλος πάντων, αυτό κι αν ήταν απογοητευτικό. Τα λεφτά ή τη ζωή σας? Όχι. Ακίνητες, κορίτσια. Τι ζωή πόνι είναι αυτά πάλι, ε? Δεν μου λέτε, ποιο είναι το αφεντικό σας? Είναι κανένας εφοπλιστής? Δεν έχουμε σχέση με τέτοιου είδους πράγματα εμείς, κύριοι. Δεν έχετε παραδάκι? Επιτρέψατε μου να σας συστηθώ λίγο. Ονομάζομαι Ρομπέν τον Δασόν. Και τούτε εδώ είναι οι... είναι οι γενναίοι άντρες. Γενναίοι και κλαίνε! Εμείς είμαστε η Χαραυγή και η Τζέιν. Καλώς ήρθατε στην κοιλάδα των ονείρων. Κοιλάδα των ονείρων? Πας και τι τρέλα! Πιθανώς μια φιέστα εδώ πέρα θα έκανε τη συμμορία μου να ξεχάσει τους καημούς της άπονης κοινωνίας. Παιδιά! Ελάτε! Ελάτε να ρίξετε μια μάτια! Τι θεσπέσιο τοπίο! Δεν είστε λίγοι να μη σερβάς κάνω, μα δεν μοιάζετε όλοι για συμμορίτες! Όχι βέβαια, είμαστε από όλους τους μύθους και τους τρίλους. Να, ο γενναίος Αμερικάνος Πολ Μπάνιαν. Ο Αλαντίν με το λιχνάρι του, η Σεχραζάν. Και ο Έλληνας Ηρακλής. Έρσετε, παιδιά! Μας πήρε το κατόπι! Κλείστε την πόρτα! Γρήγορα! Δεν μου λέτε! Τι πάθατε όλοι ξαφνικά! Α, μην τα ρωτάς! Είναι τρομερό! Α, το τέρας που μας είπε η παραδεισένια! Λες να είναι αυτό που φοβούνται τόσο πολύ και αναγκαστήκαν όλοι να έρθουν στην κοιλάδα των ονείρων! Τι να σου πω! Νομίζω πως πρέπει να πούμε σε όλους ότι... Oh.
το μπουκέτο μου. Θα τα δώσω στον έρωτα της ζωής μου, θα έρθει ποτέ, άραγε. Έλα, καρδούλα μου, μην απογοητεύεσαι. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Στο δρόμο είναι, έχω προαίσθημα εγώ. Ένας πρίγκιπας των όνειρων κάποια μέρα στη ζωή σου θα βρεθεί. Μη στενοχωριέσαι, μην κλαις και μη χτυπιέσαι. Ο Ρωμαίος σου μια μέρα θα φανεί. Αχ, πούντος δεν μπορώ να τον καρτερώ. Σύντομα θα είναι εδώ. Στοίχημα βάζω εγώ. Της αγάπης το κάρδιο χτύπη. Θα το νιώσεις αν η ώρα φεγαθεί. Και τότε ο καλός σου θα είναι στο πλευρό σου. Και θα δεις γλυκιά είναι η ζωή που ερωτά σαν πάρεις το φιλί. Με φώναξε κανείς? Έρωτά μου, που ήσουν ακριμένη μια ολόκληρη ζωή. Εδώ ήμουνα, καλέ. Εσύ ποιος είσαι? Μα ωραίος πρίγκιπας φυσικά. Σε ψάχνω μια ολόκληρη αιωνιότητα. Πικρή, μικρή μου αγάπη. Γιατί πικρή? Υποσχέσου πως θα ζήσουμε μαζί παντοτινά. Καλέ είναι να το ρωτάς. Αγάπη μου, μια ζωή ψάχνω να βρω μια νεράιδα σαν και σένα. Εμένα και την καρδούλα. Τι? Τέρμα το παρελθόν. Ζήσε μόνο για το σήμερα. Εμείς οι δυο μαζί, τώρα και για πάντα. Μοναδική μου αιώνια αγάπη. Πώς το ματιό μου, πώς μπορείς και με προσπερνάς. Ψύχη της ψυχής μου, εσένα μόνο αγαπώ. Αγαπημένε μου, μη φεύγεις. Κάτι δεν πάει καλά εδώ νομίζω. Από τους στάβλους του Αυγία έμαθα να είμαι παστρικό. Αχ, τυχερή φορά εδώ που θα σε πάρει ένα κλίμα. Ξέρω να πλένω και τα ψάτα και να βάζω μπουγάδα και να φτιάχνω γλυκό. Έξω η βραδιά, έφτασε ο άσπρος ύφουνας. Αυτερό στον άνεμο, γυναίκα σου μοιάζει. Μπράβο, μικρούλα μου, τα πας καλά. Τώρα θα σας μάθω τον αισθησιακό χορό των επτά πέπλων. Αχ, θαύμα! Είναι υπέροχη μέρα να πάμε εκδρομή, γλυφιτζούρι μου. Θα περάσουμε χάρμα. Εμένα αυτά τα σύννεφα με ανησυχούνε, γιατί μπορεί να μας πιάσει καμιά βροχή. Τι είναι αυτό? Είναι ένα λιχνάρι που μου χάρισε ο φίλος μου ο Λαντίν. Θέλει λίγο ξεσκόνισμα μόνο. Μα βαλέω, για αντίκα καλό είναι, μα βρίσκεις τέτοια και στη λαϊκή αγορά. Είμαι το πνεύμα του λιχναριού και εγώ καθήκον να πραγματοποιήσω τρεις ευχές σας. Τι επιθυμείτε, παρακαλώ? Άρχισε πρώτος εσύ, γλυφιτζούρι. Θα ήθελα να κάνει πάντα καλό καιρό. Καλό καιρό? Μπορείς να γίνεις πιο ασαβής? Τι θερμοκρασία? Δεν ξέρω. 40 βαθμοί, 230. 32. Σχετική υγρασία, εμπρός. Αποφασίστε, εμπρός. 5% 10. Μα δεν είχα σκεφτεί. Χρειάζεται επίσης να μου πείτε την επιδημητή ταχύτητα του ανέμου και το ποσοστό του πορτοκαλί κρώματος στο ιδιοβασίλεμα. Άκου εδώ, εγώ ζήτησα απλώς να κάνει καλό καιρό, όχι να περάσω ανάκριση. Και με τον ουρανό τι θα γίνει? Θέλετε να είναι απλός γαλάζιος, να παίρνει προς το μπλε μαράν, μπλε μελιτζανί ή μπλε ράφτης αεροπορίας, για ποιο σίκε που λένε, α? Λοιπόν, Χαραυγή, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη που άνοιξες αυτή την πόρτα. Η κοιλάδα των ονείρων έχει γίνει πατής με πατώση από τον τουρισμό, δεν πέφτει καρφίτσα. Τροπή σου, Χαραυγή. Έλα τώρα, καλή μου Τζέιν, δεν είναι τίποτα τραγικό. Μπα,
Και ο μύθος που λέει ότι αν περάσει κανείς από αυτή την πόρτα θα... Όλοι έχουν περάσει κιόλας από αυτή την πόρτα και την έκλεισαν πίσω τους και τέρας δεν φάνηκε ακόμη. Τέρας! Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Αλήθεια? Και αυτοί γιατί τρέμουν σαν τρελή? Ωραία τριγητό, αγάπη μου! Τι ρομαντικό μέρος! Ήρεμα! Ήρεμα! Αυτό είναι! Θεούλη μου! Πότε θα γίνω τόσο καλή όσο εσύ, καλέ μου Ρομπέν! Σιγά σιγά θα πάρεις το πολλά η καραβούλα! Πρόσεξε! Απίστευτο! Εγώ δεν έχω αστοχήσει ποτέ μου! Περίεργο! Ορίστε, έγιναν όλα λαμπίκο. Τώρα θα πάρω και τις δύσκολες γωνίες. Μα τι απέγινε η δύναμή μου. Ω αγαπημένη μου, όλη μου τη ζωή η καρδούλα μου έψαχνε για μια πεντάμορφη όπως εσύ. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Ερωτά μου, αγιάτρευτε, μάτια μου, ψυχούλα μου, φως των ματιών μου. Το πρόσωπό μου, το θείο πρόσωπό μου, καταστράφηκε. Με χάρη και τσαχπίνια, μικρές μου σαλόμες. Τρέξτε, κορίτσια, το τέρας! Και η βαρομετρική πίεση, το μέγεθος του νέφους, το αντιστροδίστρο πανό. Καλά, να κάνει καλό καιρό θέλω. Μην απογοητεύεσαι, Γλυφιτζούρη, σε δύο χρόνια ξεμπέρδεψες. Έτσι που πλέξαμε, αυτό που θα με ευχαριστούσε είναι μεγάλο παγωτό χωνάκι με σοκολάτα και φρούτα. Φράουλα, πιστίκι, λεμόνι, μπανάνα κρίτης. Άντε πάλι. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω εγώ το πρόβλημά σας. Ο Γλυφιτζούρης θα επιθυμούσε ένα χωνάκι ύψους 10 μέτρων, γεμάτο με 200 κιλά σαν τη διγαλία σε μπάλες διαμέτρου 4 μέτρων. Το όλο σύμπλεγμα να σκεπαστεί με 2 τόνους σοκολάτας, φραπέα μου. Έγινε κιόλας. Μάλιστα καλά. Τα κατάφερες! Πραγματικά, ακριβώς ό,τι παράγγειλα. Φυσικά, είμαι συνεπής επαγγελματίας εγώ. Εξαφάνισα το γρήγορα! Μα ούτε που το δοκιμάσατε καν! Εξαφάνισα το, σου λέω! Γιατί! Τι συμβαίνει? Πώς το εξαφάνισες? Δεν το έκανα εγώ. Αυτό το παγωτό έπρεπε να κρατήσει να τρώτε 10 χρόνια. Ωραία, πρίγκιπα, αγάπη μου! Εγώ είμαι η αγαπημένη σου καρδούλα! Περίεργο, όλα εδώ είναι παραδειμένα, γιατί άραγε? Γκρεμίζονται τα πάντα! Βοήθεια! Μα τι γίνανε τα γράμματα του βιβλίου? Πού πήγανε οι εικόνες? Όλα τα βιβλία μου γίνανε άσπρα. Ναταλή, είσαι στο σπίτι? Παραδεισένια, τι γυρεύεις εδώ πέρα? Ήθελα να σε ρωτήσω για κάποια μυθικά πρόσωπα που γνώρισα. Το Ρομπέν των Δασών, τη Σαχραζά, το γενναίο Ηρακλή. Τους γνώρισες, είπες? Με αυτοί υπάρχουν μόνο μέσα στα βιβλία. Είναι μόνο... Όλες οι σελίδες των βιβλίων μου είναι λευκές. Φύγανε όλοι από τη χώρα των θρύλων και ήρθαν στην κοιλάδα των ονείρων. Πάμε γρήγορα στην κοιλάδα των ονείρων. Κάτι παράξενο πρέπει να συμβαίνει εδώ και εκεί. Είσαι στα αλήθεια ο Ρομπέν των Δασών, ο διάσημος τοξότης? Όχι τόσο διάσημος τώρα πια. Και γιατί? Τρέξτε! Τρέξτε γρήγορα όλοι να σωθείτε! Έρχεται! Ποιος έρχεται? Το τέρας! Θα σας πω! Μου φαίνεται και τόσο επικίνδυνο. Πάμε λοιπόν! Γιατί μου κρύβεστε? Φύγε από εδώ! Με διώχνετε! Τέλας! Ορίστε! Μα πες μου, κάτω τέλας! Κάτω τέλας! Δεν τρέπεσαι! Σε διάνλοπε του πλάμεξες άλλου, γιατί? Ζητώ συγγνώμη! Αυτό είναι το τέλος που φοβόσαστε τόσο πολύ!
Γιατί φύγατε όλοι, δεν έβρισκα κανένα να κυνηγήσω. Α, τώρα κατάλαβα. Το τέρας ένιωσε μοναξιά μόνο του. Όπως ο ωραίος πρίγκιπας πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Ή ο Πολ Μπάνιαν που πρέπει να κόβει συνέχεια δέντρα, καταλαβαίνετε. Όλοι σας έχετε κάποιο ρόλο στη χώρα των παραμυθιών. Και ο ρόλος του τέρατος είναι απλά να σας κυνηγάει. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Αυτό δεν το περίμενα. Ζουζίνο πριγκιπίτσο μου, νόμιζα πως δεν θα σε ξανάβλεπα ποτέ πια. Βλέπω όμως πως μαράζωσες πολύ από τότε που με άφησες, γλυκό μου αγόρι. Δυστυχώς μου ξυλώθηκε το lifting. Κι εγώ δεν μπορώ να σηκώσω πια ψηλά το τσεκούρι μου. Κι εγώ έγινα μύοψ. Τότε ίσως να είναι πια καιρός να σκεφτείτε να γυρίσετε πίσω. Μα εμείς θέλουμε να μείνουμε. Εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα. Η χώρα τους διαλύεται. Διαλύεται η χώρα των παραμύθιων. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Η χώρα των παραμύθιων γκρεμίζεται ολόκληρη. Αυτό πρέπει να συμβαίνει γιατί φύγατε και την εγκαταλείψατε. Στοιχηματίζω πως αν γυρίζατε όλοι σας πίσω, όλα θα γινόντουσαν πάλι όπως πρώτα. Α, πολύ καλά, θα γυρίσουμε πίσω. Μα όχι με αυτό το τέρας. Ναι, να φύγουμε. Μα σας έχει κάνει ποτέ στα αλήθεια κακό? Μάλλον όχι, αλλά μας έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό που πρέπει. Κάνω πάντα για να κερδίζετε εσείς. Εσείς είστε οι ήρωες και εγώ είμαι πάντα το κακό τέρας. Όμως εγώ πρέπει να με τέρας. Της μοίρας μου γραφώ. Τι και προσπαθώ, θέλω να γευτώ. Να ξεφύγω από το κατοίκον δεν μπορώ. Εγώ πρέπει να είμαι τέρας. Φοβερό και τρομερό. Λόγες να πετώ και να κυνηγώ. Όποιον άτυχο μπροστά μου συναντώ. Πρέπει να δεχώ ο δράκος που ήρωες θα πολεμούν. Έχω καταντήσει ένα ράκος. Πολλοί φίλες μου ζητούν. Εγώ πρέπει να είμαι τέρας. Μα έχω και καρδιά. Ζητάω αγάπη και στοργή από όλους σας παιδιά. Δεν φταίω που είμαι τέρας. Τη δουλειά μου κάνω. Καταλάβατε, δουλεύω για το μεροκάματο. Γιατί λοιπόν δεν τον θέλετε μαζί σας? Είδατε, δεν με θέλουν. Ίσως βιαστήκαμε να σε κρίνουμε, φίλε. Συγχώρεσέ μας. Μαμά! Αντίο, Ρομπέν! Θα μου λείψεις! Άραγε θα ξανασυναντηθούμε ποτέ! Θα ξαναβρεθούμε πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζεις! Θα είμαστε πάντα κοντά σας! Γεια χαρά! Τώρα νομίζω πως κάθε κατεργάρης θα πάει στο μπάγκο του. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ, διασκέδασα. Θα σου λείψουνε και σένα πολύ, φιλενάδα, Ναι, βέβαια. Πώς? Κοίταξε, η Ναταλή ξέχασε εδώ τα βιβλία της. Και οι σελίδες ξαναγέμισαν. Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών. Τζέιν, αυτός είναι. Και εδώ οι χίλιες και μία νύχτες της Σεχραζάντ. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πριγκίπισσα που τη λέγανε Σεχραζάντ. Ο Ρομπέν των Δασών είχε δίκιο. Θα βρίσκονται κοντά μας για πάντα. Ήρθε η άνοιξη ξανά. Μικρό μου πόνι, μικρό
μικρό μου πόνι. Λίγαναν τα δειλινά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Λιώνει στα βουνά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Άνοιξη ήρθε ξανά.